χαιρόμαστε ιδιαίτερα και νιώθουμε περηφάνεια για το ανέβασμα του Μιχάλη Μπιλιράκη με την ανάδειξή του σαν μέλος του Αμερικάνικου Κογκρέσου. Του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στο νέο υψηλό λειτουργήμα του και τον συγχαίρομαι και τον ευχαριστούμε θερμά, γιατί κράτησε ψηλά και τίμησε την καλλινική καταγωγή του. Στον Ιερό Ναό της Δημοκρατίας, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, τιμά τον μεγάλο για μας άνθρωπο, τον κύριο Μπαλιράκη, ο οποίος πραγματικά κοσμεί όχι μόνο την Κάρδυνα, το νησί μας, όχι μόνο το Πανελλήνιο, αλλά κοσμεί και τη μεγάλη φίλη χώρα του Ηνωμένου Πολιτείου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που υπηρετάτε την Κάρδυνα και έχετε αυτή τη δυνατότητα να υπηρετήσετε το νησί μας. Εμείς απ' έξω προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσφέρουμε κι εμείς. Ο Κώστας Μπιλιράκης είναι ένας άξιος πολιτικός, είναι ένας υπερήφανος Καλλίνιος, είναι ένας που προσπαθά να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τα συμφέροντα της Ελλάδος, της Κύπρου και για το Πατριαρχείο. Αυτό που με έκανε μια εντύπωση από χθες μέχρι σήμερα, που γνώρισε τον κύριο Μπιλιράκη, είναι η τεράστια του αγάπη για την Κάρδυνα, για τη χώρα και για την Ελλάδα. Το ίδιο πολλές φορές νιώθω όταν συναντώ και το Χρυσόστομο των Αλαφούζων. Τόση μεγάλη αγάπη που σε κάνει να νιώθεις και λίγο άσχημα, γιατί εμείς που μένουμε εδώ, βάζω μέσα και τον εαυτό μου πρώτα και καλύτερο τον εαυτό μου, δεν το αισθανόμαστε τόσο έντονα. Η ελληνική γλώσσα έχει ένα τεράστιο, πολύ πλούσιο λεξιλόγιο. Θα δείτε από τις τοποθετήσεις όλων ότι οι κυρίαρχες λέξεις είναι η χαρά, η τιμή, η υπερηφάνεια. Δεχθείτε λοιπόν και από τη δική μας πλευρά και μιλάμε με κάθε ειλικρίνεια τη μεγάλη μας χαρά που είστε όχι μόνο ανάμεσά μας, αλλά που είστε καλλίνικης γενιάς, καλλίνικης καταγωγής και έχετε φτάσει σε κορυφαίες θέσεις σε μια άλλη πατρίδα τόσο μακρινή, τόσο πολύπλοκη, τόσο δύσκολη και κυρίαρχη του παιχνιδιού και όμως κατέχετε θέσεις δυναμικής, θέσεις κλειδιά, θέσεις εξουσίας. Και εγώ με τη σειρά μου οφείλω να χαιρετήσω και να καταθέσω τη μεγάλη χαρά και συγκίνηση που έχω σήμερα που γίνεται αυτή η ειδική τιμητική εκδήλωση στο πρόσωπο του, μπορώ να σας πω, του πιο γνωστού λοιπόν και Καλλίνιου, ο οποίος έχει καταφέρει να φτάσει, μπορώ να πω, στο ύψιστο αξίωμα, διότι το να είσαι σήμερα γερουσιαστής στο επίπεδο λοιπόν του Κογκρέσου, όπως λέμε, βουλευτής για στην κοινή μας ορολογία, δεν είναι κάτι εύκολο και απλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και όμως η οικογένεια Μπιλιράκη βρίσκεται δίπλα στα προβλήματα των Καλλινίων της Αμερικής, των Καλλίνιων και της Καλλίνου εδώ, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να πω της χώρας μας. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, εκπροσωπώντας την παράταξή μας. Είναι μεγάλη τιμή για μας που είστε σήμερα εδώ και αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα θέλαμε να σας βλέπουμε συχνότερα. Να σας βλέπουμε συχνότερα γιατί εκπροσωπείτε για μας, όχι μόνο, εκπροσωπείτε δύο περιφέρειες. Την περιφέρεια της Φλόριδα και την περιφέρεια της Καλλίνου. Και Φλόριδα σημαίνει Tarcon Speaks. Θα θέλαμε λοιπόν να σας έχουμε δίπλα μας, να συζητάμε περισσότερο, σήμερα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή,
για να προτείνουμε λύσεις, να αντιμετωπίσουμε τα κοινά μας προβλήματα. Έχω την αίσθηση ότι δεν τιμάμε εμείς αυτή τη στιγμή τον κύριο Μπιλεράκη. Ο κύριος Μπιλεράκης τιμάει μας με την παρουσία του εδώ. Είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά. Αναφέρομαι βέβαια στον κύριο Μπιλεράκη, γιατί με τον Χρυσόστομο τον Αναχούζο έχουμε πολλές επαφές και τα λέμε κάθε χρόνο. Και το θεωρούμε ότι είναι πιο πολύ καλή μια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι μεγάλη τιμή για μας να μας επισκέπτονται καλύμνοι του εξωτερικού, οι οποίοι υπηρετούν, είπα, τα αξιώματα της Αμερικής, εκεί που παίρνονται μεγάλες αποφάσεις και αποφάσεις που αφορούν και τη χώρα μας. Δεν έχω γράψει κάτι, αλλά είναι από την καρδιά μου να σας πω ευχαριστούμε, σεβασμιότατε κυρία Δήμαρχε, κυρία Βουλευτέ, όλοι σας εδώ σας ευχαριστούμε, κυρία Δήμαρχε, και πρέπει να με συγχωρήσετε αν κάνω λάθη, να τα πω μισά ελληνικά, ελληνικά, μισά εγγλέζικα, αλλά είμαι τρίτη γενιά, αλλά η καρδιά μου είναι στην Κάλυμνο. Πρέπει να σε πω αυτό. Θέλω να σας πω πως θα πάμε στην Αθήνα σε αύριο και θα μιλήσω με τον Μητσοτάκη τη Δευτέρα και θα του πω για το σχολείο, για τη σχολή μας. Θα σου δώσω μια εικόνα της Μητρόπολης μας, του Σωτήρος Χριστού. Δεν τώρα πρωτοκυκλοφόρησαν και θεωρώ ότι αυτή η εικόνα θα είναι πάντα δίπλα σου, ή την έχεις μαζί σου ή δεν την έχεις. Ο Χριστός θα είναι πάντα μαζί σου. Ένα νόμισμα το οποίο πολύ ευφυώς ο πρώην δήμαρχος το θεώρησε τότε ότι είναι κάτι το πολύ σπουδαίο να το έχει ως αναμνηστικό ο κάθε υψηλός προσκεκλημένος, καλεσμένος, περαστικός από το νησί μας. Και τέλος, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω, μένει πολυβραβευμένο. Ευχαριστώ. Καλή νικομένη. Καλή νικομένη. Nothing better than that. Είναι το καλύτερο στον κόσμο.